Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την ιδιότητά σας ως μέλους της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Ήσασταν στο επίκεντρο το τελευταίο διάστημα. Προχωράνε τα πράγματα, πάμε σε εξεταστική. Ακόμα όλοι αναρωτιόμαστε γιατί παρακολουθούσαμε για τον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Θα το μάθουμε ποτέ και τελικά έχει σημασία? Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα θέλω να ξεκαθαρίσω ότι υπάρχει ένας νομικός όρος που δεσμεύει εφόρου ζωής όλα τα μέλη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας κατά τον κανονισμό της Βουλής και είναι το απόρριτο των διαδικασιών. Δεν μπορούν δηλαδή να αποκαλύψουν τίποτα από τις συζητήσεις που, έχουν γίνει μέσα στις εργασίες της Επιτροπής. Επισήμως, διότι ανεπισήμως οι διαρροές πάνε και έρχονται. Τώρα θα σας πω. Ξεκινώ λοιπόν από την θεμελιώδη παρατήρηση ότι προσωπικά ως κοινοβουλευτικός αναφορέθηκα πάρα πολύ όταν στην προημερησία διάταξη της Βουλής συζήτηση είδα να αποκαλύπτονται και μάλιστα με στρεβλό τρόπο διάλογοι συζητήσεων της Επιτροπής και να τις επικαλούνται μάλιστα και πολιτικοί αρχηγοί της αντιπολίτευσης προκειμένου να πρημοδοτήσουν ένα κλίμα νοσηρό και ένα κλίμα το οποίο μετατοπίζει την δημόσια αντιπαράθεση από τα ζητήματα που ασχολούν τους πολίτες και την πατρίδα σε ζητήματα που αγχώνουν τους ίδιους για να μπορέσουν να πάρουν 5 ψήφους παραπάνω. Αυτό το πράγμα γέμισε αναφόρησε, αλλά νομίζω ότι και προσβάλλει όλους εμάς που αρνηθήκαμε κατά κόρο να εμφανιστούμε στα μεγάλα κανάλια τα πανελλαδικά, γιατί σεβαστήκαμε απόλυτα τον κανονισμό της λειτουργίας της Βουλής. Μάλιστα. Τώρα, πάμε στην ουσία. Έχετε να ρωτάτε ποια είναι τα αίτια μιας τέτοιας σύνομης παρακολούθηση. Και θέλω να βάλω και στην κουβέντα, θέλω μόνο να βάλω στην κουβέντα, δεν θα πω σε όλη την παραφιλολογία για την τοποθέτηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή στην Κρήτη. Θέλω να βάλω όμως στην κουβέντα την αποστροφή εκείνη του λόγου του που λέει ότι μπροστά στην κάθαρση, στην καθαρότητα του δημοσίου βίου, το απόρριτο πάει πίσω. Κοιτάξτε τώρα, δεν είπε ο Κώστας Καραμαλής τίποτα περισσότερο από το αυτονόητο, το οποίο δημοσίως υποστήριξε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δηλαδή και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, στις δημόσιες τοποθετήσεις του τι υπερασπίστηκε, την ανάγκη διαφάνειας, την ανάγκη ξεκαθαρίσματος αυτής της νοσηρής υπόθεσης και την ανάγκη να λειτουργήσουν οι θεσμοί. Ακριβώς το ίδιο είπε και ο πρώην Πρωθυπουργός. Τώρα κάποια παπαγαλάκια έσπευσαν να το εκμεταλλευτούν. Είτε αντιπολιτευτικά, είτε σε ορισμένες περιπτώσεις και εσωκομματικά. Θεωρώ όμως ότι ο Κώστας Καραμαλής έχει το δικαίωμα ως πρώην Πρωθυπουργός και ως ηγήτρο αυτής της παράταξης για πάρα πολλά χρόνια να τοποθετείται δημόσια, δίνοντας το προσωπικό του στίγμα και βεβαίως σε καμία περίπτωση αυτό το στίγμα ούτε υπονομεύει την ενότητα, ούτε αμφισβητεί την ηγεσία, ούτε προσπαθεί να δημιουργήσει προβλήματα. Προσπαθεί να λύσει προβλήματα περισσότερο του τόπου, να συμβάλλει και όχι να δημιουργήσει προβλήματα. Αυτό άλλωστε φαίνεται και από τη στάση που ακολουθούν και όλοι οι βουλευτές, σαν και εμένα, που υπήρξαν και υπουργοί του και υπήρξαν και συνεργάτες και είναι και φίλοι του κτλ. Τώρα πάω λίγο παρακάτω. Ναι. Στο ερώτημα που θέσατε, ποια είναι τα αίτια, ούτε εγώ μπορώ να σας απαντήσω, ούτε κανένας άλλος μπορεί να σας απαντήσει. Θα μπορούσε να σας απαντήσει ίσως ο ίδιος ο παρακολουθούμενος, εφόσον δεχόταν να ενημερωθεί με τον αρμόδιο τρόπο από τις αρχές, από τις κατάλληλες αρχές. Τον ίδιο τον παρακολουθούμενο, δηλαδή τον δέσμευε το απόρριτο. Εάν ο ίδιος ήθελε προσωπικά δεδομένα ή στοιχεία τα οποία αφορούν αυτήν την υπόθεση να τα αποκαλύψει και αυτά τα στοιχεία δεν έφυγαν, αν θέλετε, βασικές αρχές, ενδεχομένως θα μπορούσε να το κάνει. Αλλά αυτό είναι θέμα δικό του, δεν μπορώ εγώ να παρεύω, γιατί δεν ξέρω ακριβώς και τι ακριβώς συμβαίνει. Ναι. Οπότε δεν ρισκάρω να πω ότι είναι σωστός ή λάθος. Δεν λέω απλά ότι κανείς δεν μπορεί μόνος του, βάσει του νόμου, να βγει και να πει για αυτόν τον λόγο ή για τον άλλο λόγο. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, οι συνακροάσεις είναι δύο ειδών που γίνονται από το κρατικό παράγοντα. Είναι οι συνακροάσεις που γίνονται για την δίωξη του απλού ή οργανωμένου εγκλήματος, κατά τις οποίες οι συνακροάσεις, όταν ολοκληρωθούν, έχει το δικαίωμα ο φυγόμενος με μια σχετική αίτηση στην αρχή, στην εξάρτητη αρχή, να πάρει τα πρακτικά για να υπερασπιστεί τα δικαιώματά του. Και υπάρχουν αυτές που γίνονται για λόγους εθνικής ασφάλειας, όπου εκεί, αφού αξιολογηθεί ότι το θέμα έχει τέτοιες διαστάσεις, δεν δικαιούται ο παρακολουθούμενος να δημοσιοποιήσει να του δημοσιοποιηθούν τα πρακτικά. Αυτές είναι οι δύο περιπτώσεις. Και υπάρχει μια τρίτη περίπτωση, την οποία δεν την ελέγχει το κράτος, ούτε εμπλέκεται το κράτος. Είναι όλα αυτά τα διεθνή λογισμικά, τα υπερτοπικά, όπως αυτό το Predator, που
που μπορεί να βρίσκονται στην άλλη πλευρά του πλανήτη και να μπαίνουν στο κινητό σας και να σας υποκλέπτουν στοιχεία. Εκεί είναι ένα ζήτημα πλέον εθνικής πολιτικής, όπου θα πρέπει όλοι να συνεννοηθούμε για να μπορέσουμε, όχι μόνο όλα τα κόμματα, θέλει και διακρατική συνεργασία αυτό, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους φαινόμενα που κέντρα τεχνολογικής εξουσίας, λεγόμενο τεχνοολιγάρχες όπως αποκαλούνται στην Αμερική σήμερα, που έχουν συγκεντρώσει δύναμη επιρροής μεγαλύτερη ακόμα και από τα ίδια τα κράτη, να ελέγχονται και να υπακούν σε κανόνες. Αυτό είναι το θέμα της κυβερνοασφάλειας. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα, το οποίο θα πρέπει να το συζητήσουμε πλέον θεσμικά. Τώρα, θα μπορέσει αυτή η διαδικασία και όλη η εξεταστική που θα λάβει η χώρα το επόμενο διάστημα, θα μπορέσει να διατηρήσει τις ισορροπίες ανάμεσα στην ανάγκη προφανώς μιας αυτής της διαφάνειας για την οποία νωρίτερα μιλούσαμε και της ανάγκης, εν πάση περιπτώσει, με τον ένα με τον άλλο τρόπο να διαλευκανθεί αυτή η ιστορία, να έχει μια κατάληξη και στην ανάγκη να προστατευτεί και ο ρόλος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, διότι όπως και να το κάνουμε, ο ρόλος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών είναι παρακολουθεί. Υπάρχει, ξέρετε, μια αντικειμενική δυσκολία, την οποία ουσιαστικά την οριοθέτησαν και οι εισαγγελείς οι οποίοι εκλήθησαν στην Επιτροπή. Και τι λέει αυτή η διαδικασία, ποια είναι αυτή η δυσκολία? Είναι η ίδια η διαδικασία όπως προβλέπεται από τον νόμο. Υπάρχουν δηλαδή κεφάλαια αυτού του έργου, τα οποία δεν επιτρέπεται ποτέ να δουν το φως της δημοσιότητας. Και αυτό δυσκολεύει μια εις βάθος και απόλυτη έρευνα. Αυτό που μας προσφέρει η εξεταστική ως ευκαιρία, και γι' αυτό νομίζω ότι με έμεσο ή άμεσο τρόπο την έβαλαν όλα τα κόμματα στο να ανοίξει αυτή η διαδικασία, είναι να δούμε ποιες είναι οι αδυναμίες του συστήματος πολιτικά, ποιες είναι οι αδυναμίες του συστήματος από άποψη εθνικής ασφάλειας, από άποψη ατομικών δικαιωμάτων, και να καταλήξουμε σε κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις για το μέλλον, για το πώς μπορούμε να θεραπεύσουμε, να διορθώσουμε, να συμπληρώσουμε αυτό το θεσμικό πλαίσιο. Εμείς δεν θα ανακαλύψουμε την πυρίτιδα. Αυτού του είδους οι διαδικασίες έχουν γίνει σε πάρα πολλά κράτη και γίνεται μια συζήτηση συνεχής για το πώς θα βελτιώνεται το σύστημα που θα ισορροπεί ανάμεσα στην εθνική ασφάλεια από τη μία, που είναι το πρωτεύον για την πατρίδα, και στο σεβασμό των ατομικών δικαιωμάτων και της ιδιωτικής σφαίρας από την άλλη, που είναι υποχρέωση μιας σύγχρονης δημοκρατίας. Ναι, και θα μου επιτρέψετε εδώ να βάλω να πάω, να αρχίσω να προσεγγίζω, να κάνω τη γέφυρα δηλαδή ανάμεσα στις ιδιότητές σας και να πάμε στη Ροδόπη την αγαπημένη σας και να πω ότι δεν μπορώ να φανταστώ, το έλεγα χθες στο ραδιόφωνο, αντιλαμβάνομαι ότι εσείς δεν μπορείτε να το πείτε με τον ίδιο τρόπο, αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ θα το πω και σχολιάστε το όπως θέλετε. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα μιλάει στο τηλέφωνο ο Μπουρχάν Μπαράν και δεν θα το παρακολουθούμε. Πώς το κάνουμε τώρα? Δηλαδή, εγώ την ΕΕΠ τη θέλω κάτι τέτοιο να τα παρακολουθεί, ας πούμε. Να σας πω κάτι, δεν είναι ευχάριστο σε μια δημοκρατία να παρακολουθούνται οι λειτουργοί της. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Από την άλλη, το θεσμικό πλαίσιο. Όταν την υπονομεύουν ευθέως. Θα καταλάβετε. Αυτό πάλι από την άλλη είναι ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο δεν το διαμορφώσαμε εμείς. Διαμορφώθηκε από την περίοδο του 1994 με τον νόμο που ψηφίστηκε τότε από το ΠΑΣΟΚ και έδινε τη δυνατότητα για κάποιους πολύ συγκεκριμένους λόγους να μπορούν να παρακολουθούνται και πολιτικά πρόσωπα και δημοσιογράφοι και δημόσιοι λειτουργοί κτλ. Γιατί ανέκυψε αυτή η ανάγκη? Φαντάζομαι ότι ο τότε νομοθέτης που ήταν το ΠΑΣΟΚ της εποχής έβλεπε ότι υπάρχουν και πιθανότητες που κάποιος δημόσιος λειτουργός μπορεί να έχει συνομιλήσει με κάποιες άλλες πλευρές οι οποίες μπορεί να εμπλέκονται είτε σε θέματα εθνικής ασφάλειας, είτε σε θέματα οργανωμένου εγκλήματος, είτε ηθελημένα, είτε αθέλητα. Διότι πολλές φορές όταν είσαι εκτεθειμένος στην επαφή με τον πολύ κόσμο ή όταν κάνεις δημόσιες και παύλα διεθνείς σχέσεις για τη χώρα σου, δεν αποφεύγεις το κίνδυνο πολλές φορές να βρεθείς κοντά απέναντι ή να συνομιλήσεις με ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρεις τι ρόλο παίζουν. Ναι. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν, επειδή προέχει η ασφάλεια του κράτους, αυτό είναι αποδεκτό από τον νομοθέτη. Τώρα από εκεί και μετά το ζητούμενο ποιο είναι? Να μην γίνεται κατάχρηση και κυρίως να μην γίνεται κατάχρηση για προσωπικούς ή μικροκομματικούς λόγους. Γιατί εκεί πλέον έχουμε μια παραβίαση βασικών αρχών της δημοκρατίας και εκεί θα πρέπει να ανησυχούμε. Γιατί μόνο σε άλλα καθεστώτα έχουν γίνει τέτοιου είδους καταχρήσεις, θα έλεγα, οι οποίες στιγματίστηκαν και ιστορικά. Άρα, από τη μία πλευρά, για να επιμείνω στο θέμα του Μπουρχάν Μπαράν και αυτό που και όλα όσα συζητάμε τις τελευταίες μέρες. Και για να... Εγώ δεν θεωρώ. Ναι, για πετε μου ολοκληρώ. Ναι, θέλω να ολοκληρώσω και να πω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, για να μην φτάνουμε σε αυτό το σημείο να πούμε αν πρέπει να παρακολουθήσουμε, αν απειλείται το πολιτικό σύστημα, αν. Συγγνώμη τώρα. Αυτή τη στιγμή δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια νομοθεσία βάσει της οποίας
ένας κοινοβουλευτικός ο οποίος ουσιαστικά λειτουργεί ή καλεί ή προσκαλεί ή καλλιεργεί θέσεις, απόψεις, επαφές οι οποίες αντίκειται ευθέως και καθέτος και οριζοντίως στην επίσημη πολιτική της Ελλάδας, ειδικά σε εθνικά θέματα, να καθιερείται κατευθείαν. Τώρα θα σας πω κάτι. Καταρχήν, τέτοιου είδους φαινόμενα ακραίων δηλώσεων η Ελληνική Δημοκρατία έχει αντιμετωπίσει πάρα πολλά από το 1974 μέχρι σήμερα. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις αφορούσαν και συμπεριφορές μειονοτικών βουλευτών, οι οποίοι βρισκόμενοι απέναντι στην πίεση, στον εκβιασμό πολλές φορές του μηχανισμού της Τουρκίας ή του παρακρατικού μηχανισμού της Τουρκίας, όχι απαραίτητα πάντα του κρατικού, προσπάθησαν με αυτόν τον τρόπο να σώσουν τον εαυτό του. Θυμίζω πρόσφατα την καταγγελία του αντιστοίχου συναδέλφου Ιλχάν Αχμέτ, ναι, ότι δέχθηκε ομού εκβιασμού από τον Τούρκο πρόξενο της Κομωτινής. Ομή καταγγελία. Mm-hmm. Και αντιλαμβάνεστε ότι παίζεται ένα παιχνίδι το οποίο είναι πέρα από τα όρια της δημοκρατικής ευαισθησίας. Έχει να κάνει με την ασφάλεια και την λειτουργία του ελληνικού κράτους. Τώρα, ο συνάδελφος ο Μπαράντ έκανε μια παντελώς άσχετη, ακατανόητη και θα έλεγα χωρίς δίκαιο δήλωση. Γιατί καταλαβαίνω ότι δέχτηκε πιέσεις. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μια πολιτική από την Τουρκία εδώ και πάρα πολλά χρόνια που χωρίς να σέβεται τη συνθήκη της Λοζάνη προσπαθεί να αλλάξει εν κινήσει τον προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης. Της Λοζάνης όμως δεν την υπέγραψα εγώ. Ναι. Την υπέγραψε η Τουρκία και την απεδέχθηκε και μάλλον το... Ναι, αλλά σε ό,τι αφορά τα εσωτερικά μας, για την προστασία του, για την προστασία του Μπουρχάν Μπαράν. Ναι, αφήστε με τώρα να σας πω. Ναι. Και για την η τουρκική πλευρά τότε ζήτησε η μειονότητα να ονομαστεί θρησκευτική μουσουλμανική και να προσδιοριστεί ως μουσουλμανή. Ενώ η αντίστοιχη εκεί λέγεται εθνική ελληνική μειονότητα. Μάλιστα. Γιατί το έκανε αυτό? Διότι έβλεπε ότι μέσα στη μειονότητα πολιτιστικούς δεσμούς διατηρεί μόνο με ένα γνήσιο υποσύνολο. Με τους τουρκόφωνους ή τουρκογενείς μουσουλμάνους. Υπήρχαν και οι Πομάκοι, υπήρχαν και οι Ρωμά, mm-hmm, και υπήρχαν επίσης θρησκευόμενοι διαφορετικών δογμάτων όπως οι Μπεκτασί, οι Αλεβίτες, οι Σουνίτες, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση είχαν εντελώς διαφορετική ταυτότητα από αυτήν που ήθελε να τους προσδώσει η τουρκική πολιτική. Mm-hmm. Τα τελευταία χρόνια όμως η Τουρκία πιέζει αφόρητα κάθε αυτοδιοικητικό παράγοντα, κάθε πολιτικό παράγοντα στη Θράκη για να ομολογήσει ότι είναι Τούρκος. Γιατί προσπαθεί να μετατρέψει τη μειονότητα στη εθνική, ενώ δεν είναι, για να μπορέσει να αλλάξει πλήρως το πεδίο των διεκδικήσεών της Θράκη και να το εντάξει και αυτό σε μια ατζέντα, αφαίρετα τεταγμένη ατζέντα ελληνοτουρκικών διαφορών, για να πιέσει και να αποδείξει την ηγεμονία της στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό η Ελλάδα δεν μπορεί να το δεχτεί. Η Ελλάδα αντιδρά, εννοείται με τρόπους οι οποίοι προβλέπονται από το διεθνές δίκαιο και υπερασπίζεται αποφασιστικά τα δικαιώματα και την κυριαρχία του. Και αυτό θα πρέπει να το γνωρίζουν όσοι προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν ως εργαλείο την μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης για να επιτύχουν τους δικούς τους και μόνο στόχους, χωρίς να νοιάζονται για την ίδια τη μειονότητα. Όταν σε αυτά τα εργαλεία συμπεριλαμβάνονται και Έλληνες βουλευτές, δεν πρέπει να υπάρχει, η δημοκρατία δεν πρέπει να έχει τη δυνατότητα να προστατευθεί και να προστατεύσει, αν θέλετε, και τον συγκεκριμένο βουλευτή. Οι πρώτοι που πρέπει να λάβουν θέση και να προστατεύσουν τον συγκεκριμένο βουλευτή είναι το κόμμα του και η ηγεσία του. Η ηγεσία του Πασόκ Κινάλ θα πρέπει να πάρει θέση. Και να πάρει θέση όχι θεωρητικά και έναντι του βουλευτή. Μαθαίνω ότι του ζήτησε και ανασκεύασε ο βουλευτής. Ναι, αλλά και έναντι του κοινοβουλίου και γενικότερα. Από εκεί και μετά θεωρώ ότι δεν υπάρχουν απόλυτες λύσεις σε αυτά τα ζητήματα. Θα πρέπει να υπάρξουν όμως έξυπνες λύσεις. Για να μην μεγαλοποιούμε ένα πρόβλημα, αλλά να το αποκαλύπτουμε όταν είναι κατευθυνόμενο πρόβλημα. Ναι, και θα πρέπει, εν πάση περιπτώσει, με κάποιο τρόπο, δεν γίνεται, θα πρέπει να προστατευτούμε απέναντι στις επόμενες αντίστοιχες ενέργειες. Διότι αν οι επόμενοι βλέπουν τους σημερινούς ότι με μία δήλωση και μία ανασκευή και καλά επίσημη πάει καθαρίσαμε και σε δύο εβδομάδες θα είναι πάλι ο Μπουρχάν Μπαράν στην Τουρκία να παίρνει οδηγίες, τι να το κάνω εγώ, θα το βράσω. Αυτά είναι, να σου πω κάτι, κινήσεις πανικού από τους γείτονες. Εγώ το αντιμετωπίζω καθημερινά και στην εκλογική μου περιφέρεια. Είμαι από τους χριστιανούς βουλευτές που παρότι μιλούν ξεκάθαρα σε εθνικά θέματα, παρότι είναι απολύτως αυστηροί στα θέματα εφαρμογής του νόμου και της συνθήκης,
Ωστόσο είναι δίκαιη. Δεν έχω δηλαδή ποτέ σταθεί απέναντι σε κάποιον άνθρωπο, γιατί έχει διαφορετική θρησκεία, διαφορετική καταγωγή, διαφορετική γλώσσα. Αντιθέτως, έχω στηρίξει τα δικαιώματά του. Αυτό λοιπόν μου προσδίδει την αξιοπιστία που απαιτείται, για να μπορώ να καταγγείλω όταν πρέπει ακραίες συμπεριφορές γείτονος που προσπαθούν πραγματικά χωρίς να σέβονται τη μειονότητα ή τμήματες να τη χρησιμοποιήσουν. Ωστόσο, ξέρετε ότι αυτό είναι ένα πολύπλοκο θέμα. Οι παράμετροι που λειτουργούν είναι πάρα πολλοί και κανείς θα πρέπει για να τοποθετείται γι' αυτό να το γνωρίζει, γιατί οι απλουστεύσεις πολλές φορές και οι φανατισμοί μπορούν να κάνουν κακό και όχι καλό. Σε ό,τι αφορά τη Θράκη, είναι ο Λεωτής, και επειδή υπάρχει και μια διαδικασία που μιλάει για την ανάπτυξη της Θράκης και αφορά την ανάπτυξη της Θράκης, νομίζω τις επόμενες μέρες τώρα, πριν τα εγγένεια της ΔΕΘ, ναι, θα έχετε και μια περιοδία εκεί πέρα μαζί με την τώρα την Πακογιάννη. Έχετε δίκιο. Καταρχήν να πω ότι η Κομωτινή ιδιαίτερα, αλλά και η Θράκη ολόκληρη, από σήμερα το απόγευμα γιορτάζει την άφηξη του Action ST, το οποίο, όπως ξέρετε, από το Άγιον Όρος έχει φύγει πολύ λίγες φορές για να έρθει στην Κύπρο μετά την εισβολή, στην Αθήνα μετά από καταστροφές στη Θεσσαλονίκη. Πρώτη φορά λοιπόν πηγαίνει κάπου αλλού και το υποδέχεται η πόλη μου, και αυτό είναι μεγάλη χαρά και τιμή για μας. Παράλληλα, αύριο αφιπνούνται στην πόλη μας ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο οποίος θα χωροστατήσει εκεί με τον τοπικό Μητροπολίτη, τον κύριο Παντελεήμονα, και βεβαίως σε αυτή τη μεγάλη τελετή θα είμαστε όλοι μαζί. Εκεί θα βρίσκεται λοιπόν το Προεδρείο, θα έλεγα, της Διακομματικής Επιτροπής, δηλαδή η πρόεδρος, τώρα η Πακογιάννη, μαζί με τους δύο συναδέλφους που εισηγήθηκαν τα επιμέρους κεφάλαια του πορίσματος της Βουλής, τον Δημήτρη Γερίδη και τον Θόδωρο Ρουσόπουλο. Θα τιμήσουμε την άφηξη του Πατριάρχη και του κυρίου στο Action ST και θα περιοδεύσουμε στην περιοχή. Ο στόχος της περιοδείας είναι στην Ομαρχία Ροδόπη την Πέμπτη το βράδυ να γίνει ένας συνολικός απολογισμός του πορίσματος, να βγουν τα συμπεράσματα, να ακουστούν οι φωνές των παραγωγικών τάξεων και να γίνει και η δρομολόγηση, αν θέλετε, κάποιων εφαρμοσμένων πολιτικών, και παράλληλα να περιοδεύσουμε και σε κάποια μειονοτικά χωριά για να δούμε και αυτή την διάσταση του θέματος πριν την έκθεση της Θεσσαλονίκης. Είναι πολύ σημαντική αυτή η επίσκεψη, διότι κρατά στο προσκήνιο το ενδιαφέρον της πολιτείας για τη Θράκη και διότι βάζει ένα πλαίσιο συμφωνημένο διακομματικά και διαχρονικά για να μπορέσουν οι επιμέρους πολιτικές που υλοποιούνται ή δεν υλοποιούνται από τους καθήλυνα αρμόδιους υπουργούς να δρομολογηθούν και να έχουμε αποτελέσματα στην πράξη. Μάλιστα. Κύριε Στυλιανίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.